όταν εδώ η Ηλιάνα ή στην Ξάνθη μας πάει στη Σύρο, δεν έχει άλλο μέρος. Πώς και στην Κομωτινή. Και στην Κομωτινή. Επιμέρα να σας πάω και Πάτρα, αλλά δεν θέλετε. Αλλά επειδή είναι πανέμορφη η Σύρος. Εγώ δεν έχω πάει στη Σύρο. Δίνουμε την άδεια, το OK να πάμε, έτσι. Και οι άνθρωποι της είναι πανέμορφοι, όχι μόνο η Σύρος. Τώρα τι προσπαθείς να μας πεις, ότι η Σύρος έχει καλύτερο καρναβάλι από την Πάτρα και από την Ξάνθη. Όχι, εγώ θέλω να έχουμε μια σκαλέτα που να είμαστε και Πάτρα και Σύρο και Ξάνθη. Μπορούμε να το κάνουμε. Λιλιπούτι, πώς το λέει η Λίζα Καλίτση. Εκτός από τα Λουκούμια, έτσι η Σύρος έχει και καρναβάλι τώρα πια. Και αύριο είναι η επίσημη έναρξή του. Αύριο ξεκινάει το καρναβάλι. Το πρώτο καρναβάλι είναι ή έχει ιστορία. Όχι, έχει εδώ και πολλά χρόνια κρατά το καρναβάλι στη Σύρο. Από την Άνω Σύρο και τώρα είναι και στην Ερμόπολη. Μας περιμένει η κυρία Μεδρινού. Είναι η κυρία Θωμαή Μεδρινού, η αντιδήμαρχος πολιτισμού της Σύρου. Γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από τη Σύρα. Τη Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Τι κάνετε? Προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο ανοίγει, όπως πολύ σωστά είπατε, την αυλαία του αύριο με την έναρξη του Συριανού Καρναβαλιού στην παραλία της Ερμούπολης στις 7 η ώρα. Και ανοίγει την αυλαία του το Συριανό Καρναβάλι πλέον Γεώργιο Σουρής. Ο Δήμος μας φέτος... Άμα μοιράζει και χαλβαδόπιτες, ας πούμε. Είναι, το Γεώργιο Σουρής είναι για το φετινό καρναβάλι ή από εδώ και πέρα το καρναβάλι της Σύρου θα ονομάζεται Γεώργιο Σουρής? Ο Δήμος μας αποφάσισε, θέλησε να τιμήσει με απόλυτο σεβασμό στον σπουδαίο σατυρικό ποιητή της νεότερης Ελλάδας, δημοσιογράφο και εκδότη, τον Συριανό Γεώργιο Σουρής, και ονόμασε το Συριανό καρναβάλι, πλέον έχει την ονομασία Γεώργιου Σουρή, όπου μπορούμε να πούμε ότι τα ποίηματά του είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Σχολίαζε με ένα μοναδικό σατυρικό τρόπο τους άρχοντες, τους βασιλείς και τον λαό. Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε παρέλαση καρναβαλιστών στα όμορφα χωριά του νησιού μας, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα και παιδιά με αναπηρία από το Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινούμενων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, εκδήλωση στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων με τη συμμετοχή, εκδήλωση με παρουσιακούς χορούς και τραγούδια με τη συμμετοχή από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, συμμετοχές από το Μεσολόγγι, από την Εύβοια, την Αργολίδα, την Αρκαδία και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και ολοκληρώνεται με την παρέλαση, την μοναδική παρέλαση στα γραφικά σοκάκια του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου, από όπου ξεκίνησε το 1982 το Συριανό Καρναβάλι. Κυρία Μεδρινού, μας ακούτε? Ναι. Τα ζεϊμπέκια θα τα έχουμε φέτος, και τι είναι τα ζεϊμπέκια, έτσι να πείτε λίγο στους φίλους πολύ μας? Πολύ σωστά. Είναι στην Άνω Σύρο πραγματοποιούμε την αναβίωση του εθίμου τα ζεϊμπέκια, όπου παρουσιάζουν έναν πολεμικό χορό με θέμα την απαγωγή της νύφης που τελούνταν την τελευταία Κυριακή. Κυρία Μεδρινού, δεν έχουμε μηνύματα στο κινητό. Λέει πολύ ωραία, Σύρο, στάθουμε. Και τις εικόνες που βλέπουμε και αριστερά και δεξιά, δηλαδή μπράβο σας. Ναι, απλά αναρωτιούνται αν είναι εύκολη πρόσβαση στο νησί, γιατί δεν θα έρθουν μόνο οι ντόπιοι από εκεί, πώς μπορούν να έρθουν και πώς θα τους κοστίσει. Είναι πολύ οικονομικά και αξίζει να αναφέρουμε και την αεροπορική σύνδεση, την οποία έχει δύο φορές την εβδομάδα η Σύρος μας με την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφθούν και να απολαύσουν το Συριανό Καρναβάλι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην αυτοβιογραφία του ο Μάρκος Βαμβακάρης αναφέρει για τα ζεμπέκια ότι προετοιμαζόντουσαν δύο μήνες πριν τις απόκριες 40 περίπου άτομα σε μία καμάρα, όπως έτσι χαρακτηριστικά το περιγράφει, να προετοιμάζονται και να μαθαίνουν πολλούς χορούς όπως χασάπικο, ζεμπέκικο, με την παρουσίασή τους στην τελευταία Ωραία. Ο καιρός είναι καλός, ευνοϊκός. Τι ωραίες εικόνες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την ΕΡΤΡΙΑ για την υποστήριξη του Συριανού Καρναβαλιού. Να είστε καλά. Εσάς. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε.